Σε 2 λεπτά θα μιλήσουμε για την τεχνική με το ακρονίμιο ΙΜΣΗ. Η τεχνική ΙΜΣΗ είναι μια τεχνική η οποία μας βοηθάει να λύσουμε σοβαρά προβλήματα του σπέρματος, πετυχαίνοντας και γονιμοποίηση στο έμβριο και κύηση στη γυναίκα. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω, το 1992 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με κλινική επιτυχία στις Βρυξέλλες η μικρογονιμοποίηση από τον δόκτορα Παλέρμο. Η καινοτόμως αυτή τεχνική έδωσε τη δυνατότητα να πετύχουμε γονιμοποίηση σε άνδρες με πολύ φτωχά σπερμοδιαγράμματα, με πολύ λίγα σπερματοζωάρια, εισάγοντας με μικροβελόνα ένα σπερματοζωάριο μέσα σε κάθε οάριο. Έτσι, ενώ είχαμε 10 οάρια από τη γυναίκα, χρειαζόμαστε με την τεχνική του Παλέρμο μόνο 10 σπερματοζωάρια για να μπορέσουμε να γονιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα οάρια. Πώς γινόταν όμως η επιλογή του συγκεκριμένου σπερματοζωαρίου? Η επιλογή γινόταν και γίνεται ακόμα σε μεγενθήσεις από 200 έως 600 φορές, ώστε να γίνουν δυνατοί οι μικροχειρισμοί κάτω από το αναστραμμένο μικροσκόπιο. Νεότερα δεδομένα όμως δείχνουν ότι αυτή η μεγένθηση δεν είναι η καλύτερη δυνατή, καθώς σήμερα η επιλογή σπερματοζωαρίων έγινε εφικτή σε μεγένθηση 7.200 έως 10.000 φορές. Η τεράστια αυτή μεγένθηση των σπερματοζωαρίων, η καινούργια αυτή τεχνολογία, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε στο εσωτερικό των σπερματοζωαρίων και να αναγνωρίσουμε τον αριθμό των καινοτοπίων, φυσαλίδων αν θέλετε πιο απλά, που περιέχονται. Η αναγνώριση αυτή έχει να κάνει με τη διαπίστωση ότι όσο λιγότερα καινοτόπια έχει ένα σπερματοζωάριο, τόσο καλύτερη τύχη θα είναι το έμβριο που θα προκύψει από τη γονιμοποίηση. Έτσι μπορούμε και επιλέγουμε με μεγάλη μεγένθηση τα καλύτερα από τα καλύτερα σπερματοζωάρια. Τελικό αποτέλεσμα, βελτιώνουμε τα ποσοστά επιτυχίας εξωσωματικής γονιμοποίησης, γιατί έχουμε καλύτερα έμβρια που θα φτάσουν στο επίπεδο της βλαστοκίστης.